γνώμη στο βιβλίο του. Εάν θυμούμε καλά στο 42ο κεφάλαιο, αυτήν την φωνή του Θεού, όπως ακριβώς ακούστηκε τότε, όταν τα σύννεφα και ο αστρικός κόσμος διέσωσαν και κατεγράφησαν στο βιβλίο του Ιώβ την φωνή του Θεού, όταν εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν μεγάλες αγγελίου. Δημιούργησε δηλαδή ο Θεός τον κόσμο εκ του μηδενός, μόνο με τη σκέψη του. Όπως ακριβώς δημιουργούσε μέσα στη σκέψη του ο Θεός την κατάσταση για την δημιουργία του καθενός κτίσματός του, έτσι πραγματικά και γίνονταν. Και όταν δημιουργήθηκε ο αστρικός κόσμος, οι άγγελοι του Θεού είναι σαν τον Θεό, όταν είδαν το μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, όπως το ερμηνεύει και πολύ σωστά ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο ουρανοφάντων Βασίλειος, εις το βιβλίο της στην Εξαήμερο, και μία πρεσβυτέρα κατάσταση, όπως αναφέρει, της δημιουργίας του κόσμου, όταν ο Θεός δημιούργησε τον και τους αγγέλους, όταν ο Θεός δηλαδή έπλασε αυτήν την άλλη και πνευματική κατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε για να υπηρετεί τον άνθρωπο για την σωτηρία του. Λέμε και διδάσκουμε και αποδεχόμεθα πλήρως ότι ο Θεός είναι ανελθερής, δεν έχει ανάγκη από τίποτε από όσα εμείς μπορούμε να σκεφτόμαστε ή και από όσα εμείς προσφέρουμε. Ο αγγελικός κόσμος όμως προσφέρει δοξολογία στον Θεό και παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σωτηρία του ανθρώπου και την σωτηρία του κόσμου. Δημιουργεί λοιπόν ο Θεός τους αγγέλους, αυτά τα άειλα πνεύματα τα οποία καταγράφονται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη με πολλές παρουσίες. Και σήμερα η Εκκλησία μας τιμά αυτόν τον αγγελικό κόσμο. Τιμά τους αρχιστρατήγους, τον Γαβριήλ και τον Μιχαήλ και τον Ραφαήλ και τον Ιουρίλ και όλα τα αγγελικά τάγματα, τα 9 τάγματα, τα οποία τα αναγνωρίζουμε και έχουμε άποψη, θα λέγαμε, και γνώση για αυτά από την Παλαιά Διαθήκη, από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ο Άγιος Γαβριήλ. Δόξα του Θεού, αυτό σημαίνει στα εβραϊκά Γαβριήλ, η δόξα του Θεού. Και ο Άγιος Μιχαήλ, ο ένδοξος αυτός, αρχιστράτηγος των ουρανίων σωμάτων, που όταν ο Αιωσφόρος εξέπεσε γιατί ήθελε να γίνει ίδιος με τον Θεό, γι' αυτό και οι πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λένε ότι τα αγγελικά τάγματα, οι άγγελοι, δημιουργήθηκαν από τον Θεό μέσα στην ελευθερία τους, κατοικώνανε αυτή του Θεού. Και ένα από τα στοιχεία της κατοικώνα πλάσεως του Θεού προς τους ανθρώπους και προς τους αγγέλους είναι η ελευθερία, το σπουδαιότερο και ανεκτήμητο αυτό αγαθό. Πλάστηκαν λοιπόν και εκείνοι ελεύθεροι. Και όταν ο Αιωσφόρος και το τάγμα του αποφάσισε ότι έπρεπε να υπερβεί τον Θεό και να ξεπεράσει τον Θεό, τότε υπήρχε η πτώση μέσα στη σχέση του αγγελικού αυτού τάγματος με τον Αιωσφόρο και του Θεού, όπως ακριβώς υπήρχε η πτώση
και η διασάνευση της τάξεως και της σχέσεως μεταξύ Θεού και κόσμου, όταν οι άνθρωποι πάλι εξαιτίας του εγωισμού και της φιλαυτίας τους, ο Αδάμ δηλαδή, γεννή το ρέμας, γεννή το ρέμας, προπάτω ρέμας, μπόρεσαν να πιστέψουν ότι μπορούν να γίνουν ίδιοι με τον Θεό και να ξεπεράσουν τον Θεό με την φύση τους και την κατάστασή τους. Όμως ο Θεός είναι αιώνιος και παντοδύναμος, απροσμένασος, και εμείς απολαμβάνουμε τις άκτιστες ενέργειές του, αλλά δεν μπορούμε να απολαύσουμε την άκτιστη ουσία του. Έτσι ακριβώς και ο αγγελικός κόσμος δημιουργήθηκε ελεύθερος, μπορούσε να αποφασίσει πώς θα διαχειρίζεται τη ζωή του και τη θέση του έναντι του Θεού, και παράλληλα κατά την στάση που δημιούργησαν κατά του Θεού, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ με το γνωστό πρόσωπο που ανέφερε στα ουράνια σώματα τις αγγελικές δυνάμεις, κράτησε τα αγγελικά σώματα και παρέμειναν προσιλωμένα εις τη δόξα του Θεού. Και οι άγγελοι από εκείνη τη στιγμή, ενώ εξέπεσε ο αιωσκόρος και δημιουργήθηκε το αντίθετο τάγμα του Θεού, ο διάβολος δηλαδή, αυτός ο οποίος διαβάλλει, αυτός είναι, διαβάλλει τον λόγο και τον λόγο και την θέση του Θεού εις τους ανθρώπους και στις σκέψεις μας, δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις ώστε ο άνθρωπος να έχει το καλό και το κακό στη ζωή του και να αγωνίζεται για το τι θα επιτύχει και τι θα επιφέρει στη ζωή του. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τον πρόσωπο μέλλον, αλλά κυρίως μετά από την ενσάρωση του Θεού Λόγου του Ιησού Χριστού, η στάβρωση και την Ανάστασή του, όπως ευεργετείται το ανθρώπινο γένος, ευεργετείται και το αγγελικό γένος, οι άγγελοι, οι οποίοι από εκείνη τη στιγμή καθίστανται πράγματι λειτουργικά πνεύματα, παραμένουν ασάρευτοι προς την αγαθή κατάσταση μόνο προς το καλό και αγωνίζονται και εκείνοι όπως αγωνίζεται ο κάθε άνθρωπος με την παρουσία του δίπλα στον Θεό να απολαμβάνει τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Οι αγγελοφάνειες, οι παρουσίες των αγγέλων είναι πάρα πολλές και στην πρώτερη εποχή και στην Καινή Διαθήκη αλλά και σήμερα τα θαύματα των αγγέλων, η παρουσία του αρχαγγέλου Γαβριήλ στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, στο Ζαχαρία όταν επρόκειτο να γεννήσει τον Τίμιο Πρόδρομο, στις παρουσίες της σωτηρίας του κόσμου, ο αρχαγγέλου Μιχαήλ στα θαύματα του και στην ευεργετική παρουσία στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και των άλλων αγγέλων και των ουρανίων αγγέλων των εννέα θαυμάτων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις όπου η Εκκλησία σήμερα και όπως μας διδάσκει ο Ιερός Θαυμαστινός απολαμβάνει αυτή την παρουσία των αγγέλων και τιμά τους αγγέλους και προσπαθεί να κάνει τη ζωή των ανθρώπων η Εκκλησία αγγελομήμητη, να δημιουργήσει δηλαδή τις προϋποθέσεις ώστε μέσα μας να είμαστε αγαθά πνεύματα, να είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι όπως οι άγγελοι με καθαρή καρδιά πλέον υπηρετούν την διαδρομή των Θεών και τον διαδρομούν για τη σωτηρία του κόσμου, γιατί ο κάθε ένας από εμάς έχει τον φύλακα άγγελό του και πιστώνεται, χρεώνεται ένας άγγελος για τον κάθε άνθρωπο για να τον καθοδηγήσει τη ζωή του, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να οδηγούμαστε μέσα από την πνευματική μας άσκηση στην αγγελομήμητη ζωή και να απολαμβάνουμε κι εμείς και να μένουμε δίπλα εις τον θρόνο της δόξης του Θεού και να ψάχνουμε κι εμείς τον αγγελικό ύμνο όπως τον έψαλαν και οι άγγελοι κατά την ώρα που γεννήθηκε ο Χριστός στην Βηθλεέμ, αλλά και σε όλη τη ζωή τους, όπως μας το καταγράφει ο μεγάλος αυτός προφήτης ο Εζεκιήλ, τον
και τους αγγέλους πράγματι θα είναι λίγα τόσο από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας όσο και από την ζωή των αγγέλων και την παρουσία τους μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Θα ήθελα να μην κουράσω περισσότερο την αγάπη σας και να πω τούτο. Εμείς δυστυχώς ή τα παιδιά μας γνωρίζουν τους αγγέλους από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και τον διάκοσμο των Χριστουγέννων ή από κάποια παιχνίδια, ενώ οι άγγελοι του Θεού είναι υπαρκτά πρόσωπα, είναι άγια πρόσωπα, όχι αόρατα όπως είναι ο Θεός, αλλά σώματα σε γνώμητα υφιστάμενα, αλλά ποτέ όπως ο άνθρωπος μπαίνει και γραμμένοι και καταγεγραμμένοι. Γι' αυτό θα ήθελα να πω, επειδή η ζωή μας και η εποχή μας είναι δαιμονόπληκτη, τόσο πολύ όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται η παρουσία των αγγέλων και του αγγελικού κόσμου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας όσο περισσότερο από ποτέ. Διδάσκουμε και εκτιμούμε τους Αγίους Αγγέλους. Η Εκκλησία μας σήμερα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, τιμά και τους Μιχαήλ και τον Γαβριήλ και σήμερα όλα τα ουράνια σώματα για την σύναξή τους και για την απομάκρυνσή τους και τη σταθερότητά τους έναντι της εκπτώσεως την οποία υπέστη ο αιωσπόρος και τον δάφμα του όταν ήθελαν και εξετράπησαν, βάφησαν και εξετράπησαν από τον νόμο του Θεού. Περισσότερο λοιπόν από κάθε εποχή η ζωή μας πρέπει να είναι αλληλεγγύη. Βλέπετε πόσα νέα παιδιά οδηγούνται στην καταστροφή και στον αφανισμό γιατί γίνονται μέτοχοι αυτής της δαιμονοπληξίας που υπάρχει στη ζωή μας. Λατρεύουν τον σατανά, δημιουργούν δηλαδή προϋποθέσεις απέρχοντες και ακατάστατες μέσα στη ζωή τους. Δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες είναι χωρίς επιστροφή, γιατί εκεί όπου υπάρχει η ειρήνη του Θεού, δημιουργείται η ειρήνη της καρδιάς των ανθρώπων. Εκεί όπου υπάρχει η απουσία του Θεού, δημιουργείται η αμάρτωσης και ο αποκλειασμός και η άσχημη κατάσταση μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Η μέρα μας των χριστιανών ορθοδόξων ξεκινά με την προσευχή «Βασιλεύ ουράνιε παράγοντε». Παρακαλούμε δηλαδή τον Βασιλέα της Κλήσεώς μας, το Πνεύμα της Αληθείας, να είναι μαζί μας στην καθημερινή μας ζωή και κλείνει το βράδυ η ζωή μας κατά την ακολουθία του Αποδείπνου με την ευχή προς τον Άγιο Άγγελο, ο οποίος είναι ο εφεστός της ζωής μας, στα λεπόρου μας ψυχής, και τον παρακαλούμε να έρθει δίπλα μας και να μας κάνει φωτεινούς όπως εκείνον. Βλέπετε πόσο δύσκολη είναι η ζωή μας εξαιτίας αυτής μας της απομακρύνσεως και της δαιμονοποιήσεως και της δαιμονοληψίας η οποία μας έχει καταλάβει. Και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο φωτεινή μπορεί να είναι η ζωή μας εξαιτίας της παρουσίας του Θεού και των Αγίων Αγγέλων μέσα στην καθημερινότητά μας και στο είναι μας. Η Εκκλησία διδάσκει πάρα πολλά, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα για αυτά που για τους Αγίους Αγγέλους και την παρουσία τους και την ευεργεσία τους μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Θα ήθελα τελειώνοντας, επειδή και εμείς σήμερα μαζί σας ήρθαμε εδώ να συλλειτουργήσουμε και να συμπροσευχηθούμε για τον Σεβασμιώδη του Επιμελάτη σας, τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Καλκιδόνος, κύριο Γαβριήλ, ώστε
χαρά της θυσίας ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου και της διακονίας του λαού του Θεού.